Να πεις για μια εκπομπή αν σε αρέσει ή δεν σε αρέσει και την αιτιολογείς. Αυτά συμβαίνουν συνέχεια στην τηλεόραση, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπόθηκε τότε κάτι το οποίο ήταν προσβλητικό, που αφορούσε μόνο την Αθηναϊδά. Μόνο ατομικά την Αθηναϊδά Νέγκα. Και δεν το βάλαμε γιατί δεν πρέπει να γίνει αναπαραγωγή, γιατί η διαδικασία. Όχι, καλά κάνατε και η διαδικασία τρέχει. Ναι. Επειδή εσείς λοιπόν που το ακούσατε, γιατί εγώ δεν το άκουσα ούτε το πρωί. Άκουσα ότι έχει γίνει αυτό, ότι ο Γιώργος δεν πήγε σήμερα στην εκπομπή του γιατί έχει κινηθεί το αυτόφορο. Αυτό η διαδικασία. Ακριβώς. Και οπότε για ένα 24ωρο ισχύει. Αυτό το κατάλαβα, αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί δεν το άκουσα σε ξανά το πρωί, γιατί δεν το ήξερα και μέχρι χτες. Τι ακριβώς υπόθηκε. Λοιπόν, μην μου το πεις αν είναι κάτι που. Όχι, όχι. Προφανώς αυτό που άκουσες εσύ. Τι κατάλαβες. Ότι είναι ένας χαρακτηρισμός προσωπικός, ένα σαν επίθετο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Okay, λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ εκτός μέτρου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα πεις ότι μου φαίνεται κάποιος ότι είναι ξινός, αντιπαθητικός. Είναι κάτι εκτός μέτρου που δεν το λες εν πάση περιπτώσει. Και δεν αφορά στο επάγγελμά της. Σίγουρα δεν αφορά στο επάγγελμά της. Είναι κάτι που, όπως και νομίζω ο ίδιος είπε μέσω του δικηγόρου του, γιατί ό,τι είδα και εγώ από το Happy Day, είπε ότι όλα αυτά, ό,τι ελέγχθη, ελέγχθη χάρη αστεϊσμού. Δηλαδή εκεί το ρίχνουν, εκεί το αποδίδουν, γιατί δεν μπορούν αλλιώς να το εξηγήσουν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που αφορά στη δουλειά της, αφορά στο έργο της, αφορά στο τι κάνει τώρα σε αυτή την εκπομπή. Ξέρεις, είναι αυτά που λες κατά καιρούς. Το λες στο σαλόνι σου μόνο, Γρηγόρη. Ναι, γενικότερα θα μιλήσω. Είναι αυτά που λες κατά καιρούς. Και ο Λιάγκας είναι αιχμηρός με πάρα πολύ κόσμο κατά καιρούς. Αλλά είναι η στιγμή που πέφτεις στον άνθρωπο που δεν το σηκώνει αυτό που είπες. Και είναι η στιγμή που θα κινήσει τη διαδικασία να κάνει μήνυση και να σε οδηγήσει στο αυτόφορο. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Δηλαδή, μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο παρελθόν να έχει πει και χειρότερα πράγματα. Δεν τον παρακολουθώ, δεν ξέρω. Ποιος? Ο Γιώργος Λιάγκας. Τα χειρότερα έχει πει. Το ξέρουμε. Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, τώρα. Εντάξει, δεν ξέρουμε παιδιά, ότι ο Λιάγκας είναι αιχμηρός. Δεν ξέραμε τον Γιώργο Λιάγκα ποτέ να το είναι κομιλφό. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να έχει πει και χειρότερα πράγματα για κάποιον άνθρωπο, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να μην ήθελε να μπλέξει με τη δικαιοσύνη, να μην ήθελε να κάνει αγωγές, μηνύσεις και να τρέξει θέμα. Μια διαδικασία. Τώρα όμως θα πω σε εισαγωγικά η χωρίς την πάτησε. Γιατί τώρα δεν πήγε στην εκπομπή, το βράδυ λήγει το αυτόφορο, νομίζω 12 η ώρα το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Ο δικηγόρος είπε ότι είναι εκτός Αθηνών. Και ποιος είναι ο δικηγόρος του? Ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και ο κύριος Κούγιας από την πλευρά της κυρίας Νέκα. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Κούγιας από την πλευρά της. Δύο μεγάλη και πολύ γνωστή ποινικολόγια. Ακριβώς, γι' αυτό το αναφέρω ότι είναι μια υπόθεση που θα τρέξει. Και επειδή είπε για την εκπομπή ότι πολλές εκπομπές κρίνονται. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, γιατί είναι μια εκπομπή που είναι δύο μέρες στον αέρα. Δηλαδή, δεν πειράζει, μπορεί να βγάλει κάποια πρόχειρα συμπεράσματα. Να πει από ό,τι είδα τις πρώτες δύο μέρες. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης ότι περιμένεις να δεις ένα διάστημα την εκπομπή και αν όντως αυτό που έχεις στο μυαλό συνεχίζει να υπάρχει, βγες και πες τα. Αλλά όταν μια εκπομπή ξεκινάει και είναι δύο μέρες στον αέρα, δεν μπορείς τώρα. Γρηγόρη, γιατί εγώ διαφωνώ με αυτό. Το πήγες στα ταβάνια. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Μπορεί να κάνει ό,τι κριτική θέλει στην εκπομπή. Να πει ότι παιδιά, κατάλαβα πώς θα είναι η εκπομπή. Αν δέχεται και ο ίδιος την κριτική για τις δικές του εκπομπές που μπορεί να έχει παρουσιάσει ή να παρουσιάζει και τώρα, και νομίζω ότι ο ίδιος. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω ότι τον έχω παρακολουθήσει στα πάντα. Τον έχω παρακολουθήσει πιο πολύ, έχω ακούσει τι έχει πει στο πρωινό. Για μένα δεν έχει πει και λίγα, ούτε για την οικογένειά μου. Αλλά θα κλείνω την παρένθεση, δεν είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια σε αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, αν ο ίδιος, όσον αφορά το κομμάτι της εκπομπής, δέχεται την κριτική για τις εκπομπές που ο ίδιος παρουσιάζει ή έχει παρουσιάσει, τότε έχει κάθε δικαίωμα, αρκεί να μην θίξει προσωπικά κάποιον. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Να μιλάει για όποια εκπομπή θέλει, όπως ο καθένας μπορεί να μιλάει για όποια εκπομπή θέλει. Άλλο οι εκπομπές, άλλο οι άνθρωποι. Έτσι, ναι, και άλλο ναι. Οι οικογένειες. Εκεί είναι η διαφοροποίηση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και μην ξεχνάμε ότι η Αθηναϊδά Νέγκα είναι και μαμά ενός παιδιού. Το οποίο παιδί πρέπει να είναι 7-8 σαφέστατα. Χρόνων. Μα να σου πω κάτι. Εγώ έχω την αίσθηση, παιδιά, για το Λιάγκα. Ότι επειδή είναι ο Λιάγκας, που όλοι ξέρουμε ότι είναι ο ξύθιμος, θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Λέει, γιατί πατάει στο ότι κάποιος θα ακούσει κάτι πολύ αρνητικό για τον εαυτό του και θα πει: άκου τι είπε για μένα ο Λιάγκας, ρε παιδί μου. Καλά, θα του πούνε οι άλλοι: έλα, δεν πειράζει, έχει πει για άλλους χειρότερα. Και κανένας δεν παίρνει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως κάθε φορά που κάνει κάποιον τόσο βαρύ χαρακτηρισμό που δεν μπορούμε να τον πούμε, παίρνει ένα ρίσκο. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος που έχει απέναντί σου ούτε να βαριέται, ούτε να μην έχει όρεξη να μπλέξει με τη δικαιοσύνη, ούτε να νιώθει ότι εντάξει θα τα αφήσω να περάσει. Ειλικρινά, η Αθηναϊδά δεν είναι σίγουρο θέμα να βαριέται, είναι ο καθένας έχει ένα ευαίσθητο σημείο. Ναι, το αν τον πατήσει εκεί, ναι, θα τη δράσει. Θα φτάσει και στη δικαιοσύνη. Ένα ευαίσθητο σημείο. Ναι. Αλλονού είναι το παιδί του. Αλλονού είναι οι χαρακτηρισμοί που αφορούν τον ίδιο. Για άλλον είναι η δουλειά του, δεν θέλω να τον ακουμπάνε. Άλλος η προσωπική και η ιδιωτικότητά του. Mm-hmm. Ο καθένας μας έχει ένα ευαίσθητο. Ναι, ναι, ναι. Αν ο άλλος το πιάσει, φτάνει στη δικαιοσύνη. Φτάνεις. Μπορεί να μην φτάνεις κάθε μέρα. Να μην θέλεις. Μπορεί 10 χρόνια να μην αντιδράσεις και τον 11ο να πεις στο πιο ήσυχο από αυτά που έχεις ακούσει.
Πάμε. Δεν το ξέρει. Κάνω τον πάμε. Νομίζω ότι παίρνει κάθε φορά ένα ρίσκο και δεν του βγήκε αυτή τη φορά το ρίσκο. Λοιπόν, γιατί όντως την προσέβαλε. Και θα δούμε τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Μέσω του δικηγόρου του νομίζω ότι τώρα μαζεύεται όλο το πράγμα. Λέει ότι προτίθεται να ανακαλέσω. Όχι να ζητήσω συγγνώμη. Ότι ελέγχθη σε κλίμα αστειότητας και προτίθεται να επανορθώσω. Και δεν είχε πρόθεση ο Λιάγκας να προσβάλει την κυρία Νέγκα. Προτίθεται να αποκαταστήσει δημόσια την όποια παρεξήγηση υπάρχει. Αυτό είπε. Μακάρι να το κάνει αυτό. Μακάρι να, με έναν τρόπο να μπορέσει να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Να υπάρχουν ακόμα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ο κόσμος είναι τσιτωμένος. Μουρε, και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εννοώ αυτές τις διαμάχες. Δηλαδή, να έχουμε ένα τόσο αιχμηρό σχόλιο. Μπορεί να τα στρογγυλοποιώ, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να ακούω κακή στην τηλεόραση ένθεν και ένθεν. Ειδικά αυτές εδώ τις εποχές. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο cool. Δεν ξέρω και αν ενδιαφέρουμε, ρε παιδιά, πια. Με συγχωρείτε κιόλας γιατί μου ανεβαίνετε εμάς το κεφάλι. Δεν είναι ωραίες. Γιατί κακίες, ρε παιδιά. Να θέλει να πει, γιατί μπορεί έτσι να είναι ο χαρακτήρας του, ρε παιδιά. Χαιρόμαστε. Άσε με, σε παρακαλώ. Παιδιά. Γιατί να τσιτώνω εγώ στο σπίτι. Εμένα τέλος προτιμώ. Πες με χαζοχαρούμενη. Ναι, προτιμώ να πάω με το κλαμπ των χαζοχαρούμενων. Δεν αντέχω να ακούω άλλες κακίες και δεικτικότητα. Υπάρχει κόσμο ο οποίο αυτή τη στιγμή παρακολουθεί από τον καναπέ και θα σου πει ότι εμένα μου αρέσει, ας πούμε, κάποιο που λέει τα πράγματα με το όνομά του. Άλλο να λες όμως τα πράγματα με το όνομά σου. Και ποιο είναι το όνομά του τα πράγματα. Σεξιστικά, ομοφοβικά. Ναι. Ποιο είναι το όνομά του. Το πράγματα με το όνομά του. Λασπολογία που δεν ισχύει πράγματα. Τα πράγματα με το όνομά του για τον καθένα είναι εντελώς υποκειμενικά. Εμένα τα πράγματα για το όνομά μου, για μένα είναι ότι ο Γρηγόρης είναι ο καλύτερος. Το δικό σου τα πράγματα είναι ότι ο Γρηγόρης είναι ο χειρότερος. Εγώ λοιπόν μισό λεπτό δεν δικαιούμαι να βγω από τη γνώμη μου. Αν θεωρώ ότι ο Γρηγόρης δεν το κάνει καλά. Από την άλλη, ρε παιδιά, γι' αυτό πληρώνεται όμως. Δηλαδή γι' αυτό κάνει την εκπομπή, για να λέει κάποια πράγματα. Και το στυλ του αυτό είναι. Παρεξηγήσε με του Σαρβίλα. Παρεξηγήσε με του Σαρβίλα. Δεν κάνουν το ίδιο πράγμα με του Σαρβίλα. Είναι ατυχή σύγκριση. Δεν είναι σατυρικό το σχόλιο. Δηλαδή επειδή είπε το λέω με αγάπη. Αν σε βγάλει ένα συντίο κανάκι. Ότι είσαι φάλτσο, θα παρεξηγηθεί. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι άλλο πράγμα. Γιατί να παρεξηγηθεί που είναι φάλτσο, αφού είναι φάλτσο. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή, όλοι τα ίδια ακούμε. Με χιούμορ θα αντιμετωπίσει. Αν το ίδιο σχόλιο. Γιατί είναι αστείο. Είναι αστείο. Αν το ίδιο σχόλιο βγει κάποιο με πολύ σοβαρότητα και πει, λοιπόν, όχι, να φύγει από τη θέση του ο κύριο Μπουντάρα, γιατί τραγουδάει. Για μένα είναι ο χειρότερο. Αν γίνεται να σχάσει και τη δουλειά του, αλλάζει η υφή του. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Με αυτό σου λέω, αγάπη μου. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, δεν μου λε αυτό γιατί μου συγκρίνει με του Σαρβίλα που κάνουν. Έτσι. Σάτυρα. Παιδιά. Ο Λιάγκας δεν κάνει σάτυρα. Ο Λιάγκας κάνει σχολιασμό και τις περισσότερες φορές εχμηρό. Εγώ αυτό προτιμώ πια να χαμηλώσουμε τους τόνους. Θεωρώ ότι η εποχή είναι για να χαμηλώνει οι τόνοι. Τα πράγματα με το όνομά τους, ναι. Ναι, και θα άλλο παχουλοδροσάτος, άλλο χοντρός. Άλλο κοντός, άλλο χαριτωμένος. Κατάλαβες πώς το λέω. Τι σπάτησε ο Κάρλος. Που φύγουν οι κοινωνικές ομάδες, απαγορεύεται. Απαγορεύεται και δεντολογικά. Δεν υπάρχει λόγος πια. Αλλά μην ποινικοποιούμε και το σχόλιο. Καθόλου. Δηλαδή ένα σχόλιο να μπορεί κάποιο να το κάνει και να πει, παιδιά, κάνετε μια εκπομπή απέναντι. Θα κρυθείτε. Εμένα, ας πούμε, δεν μ' άρεσε το ροντέο, ας πούμε, Φερρυπίν. Δεν το έχω δει, λέω. Να έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας ότι αυτή η εκπομπή εμένα δεν μ' αρέσει, μου φαίνεται παλιακή. Γιατί να μην μπορεί να την πει, θεωρείτε ότι είναι κακία. Όχι, όχι, ίσα ίσα. Δεν είπαμε να το κάνει το σχολείο. Αυτό σου λέω, σου λέω. Αυτό σου λέω. Την πάτησε γιατί μα κάνει. Τα πράγματα δεν είναι αυτό που λέμε. Είναι εκτό μέτρου, Λιάγκας. Και εκεί θα μπορούσε κάλλιστα. Και εκεί θα μπορούσε κάλλιστα, αλλά τη πάρισε τον Κάλλο, ξαναλέω, να τον πάρει ένα τηλέφωνο στον ίδιο χώρο. Δουλεύουν χρόνια και οι δύο και να το πήρε Γιώργο, αυτό δεν μου άρεσε γιατί φαντάζομαι. Όχι, γιατί Γρηγόρη μου να τον πάρει τηλέφωνο. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι όμως. Ναι, θα μπορούσε, αλλά γιατί να το κάνει η γυναίκα. Έχει βγει δημόσια, την έχει πει ό,τι την έχει πει και να τον πάρει και τηλέφωνο. Βρε Γιώργο, δεν τα πει καλά για μένα. Δικαιοσύνη. Η γυναίκα ο καλά καθένας κάνει. Καθένα έχει δικαίωμα στη δικαιοσύνη. Αν σε πείραξε, βεβαίως και έχει το δικαίωμα. Ναι, δεν το συζητάω. Και είναι και αυτό που λες, έχει και ένα παιδί. Να γραφτεί τα πρακτικά λοιπόν όταν θα διαβάσει το παιδάκι τη αύριο μεθαύριο.